Κύριο Γιώργος Ευθυμίου, τηρώντα φυσικά αυστηρή σειρά προτεραιότητα. Πρώτη ερώτηση από τον κύριο Εμίλιο Περδικάρη από το news.gr και τον Φιλελεύθερο. Πότε αναμένεται να ανακοινωθεί το σχέδιο τη κυβέρνηση για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Την ίδια ερώτηση υποβάλλει και ο κύριο Γιώργο Ευγενίδης από το reader.gr και το παρασκηνείο. Είμαστε αυτή την περίοδο στη φάση εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και επειδή πραγματικά έχουμε δώσει μια μεγάλη μάχη όλοι οι Έλληνε Ενωμένοι το τελευταίο διάστημα, παρακαλώ για άλλη μια φορά του συμπολίτε μα να ακολουθήσουν αυτά τα περιοριστικά μέτρα με ευλάβεια μέχρι τι 27 Απριλίου. Από την ερχόμενη εβδομάδα, εμεί θα προχωρούμε συνεχώ στην κατάρτιση και ολοκλήρωση του σχεδίου, όπω είπαμε, σταδιακή μετάβαση προ την κανονικότητα. Αλλά μέχρι τι 27 Απριλίου δεν είμαστε εκεί είμαστε στην τήρηση των μέτρων. Από τις 27 Απριλίου και μετά θα μπορέσουν όλοι οι Έλληνες να αντιληφθούν πώς θα ξεδιπλωθεί αυτό το στρατηγικό σχέδιο μετάβασης. Ο κύριο Κώστα Σαβόπουλο από την Αυγή. Η κυβέρνηση δέχεται αντιπολιτευτικέ βολέ για το ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μαλακό σε εισαγωγικά μαξιλάρι των ταμιακών διαθέσιμων με αδιαφάνεια, αποφεύγοντα παράλληλα τι επίσημε ανακοινώσει για το γεγονό ότι ήδη χρησιμοποιούνται οι σχετικοί πόροι. Ποιο είναι ο σχεδιασμό και οι προτεραιότητε τη κυβέρνηση για την αξιοποίηση του ποσού των 12 έω 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ίδια ερώτηση υποβάλλει και η κυρία Στεφανία Μουρελάτο από τον Αντένα. Καταρχά. Δεν υπάρχουν μαξιλάρια ή άλλε ορολογίε που μπερδεύουν του πολίτε. Υπάρχει το Ταμείο του Κράτου. Το Ταμείο του Κράτου υπάρχει σήμερα, όπω υπήρχε και χθε, όπω υπήρχε πάντα. Αυτό το Ταμείο σήμερα απαρτίζεται, για να το κάνουμε πιο σχηματικά, από τρει διαφορετικού ορόφου. Ο πρώτο είναι ο όροφο που έχει να κάνει με τα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν χορηγηθεί στη χώρα μα από την λήξη του Τρίτου Μνημονίου, δηλαδή από το 2018 και μετά, ακριβώς λόγω της αναξιοπιστίας της τότε κυβέρνησης, ώστε να μπορέσει να προσφύγει στις αγορές για να δανειστεί με λογικό επιτόκιο. Ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος αποτελούνται από τα υπόλοιπα ποσά που τελικά αθροίζουν ένα ποσό γύρω στα 36 δισεκατομμύρια συνολικά, τα οποία τηρούνται είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο κοινό κεφάλαιο ή στα τραπεζικά της διαθέσιμα, είτε στις εμπορικές τράπεζες. Και είναι χρήματα φορέων της γενική Κυβέρνησης. Τα χρήματα αυτά υπήρχαν πάντα. Θυμίζω εδώ, ανοίγοντα μια παρένθεση, αν μου επιτρεπεί, ότι τέτοια χρήματα, όπω τα διαθέσιμα των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, χρησιμοποιούνταν και το 2013 και το 2014. Θυμίζω ότι ένα ποσό γύρω στα 10 δισεκατομμύρια εξ αυτών χρησιμοποιούνταν στο τέλο του 2014. Γιατί, γιατί, τότε τα επιτόκια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχαν γίνει και επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση έναν αμοιβαία εποφελή τρόπο, δηλαδή τα χρήματα αυτά να μεταφερθούν στην Τράπεζα τη Ελλάδο, να επενδύονται μέσω ρέπος ώστε η ελληνική κυβέρνηση να έχει ρευστότητα και οι φορεί γενική κυβέρνηση να έχουν ένα έσοδο. ώστε να μην απομειώνεται το κεφάλαιό του, καθώ θυμίζω ότι τα επιτόκια ήταν αρνητικά. Αυτά τα ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν κατανοούμε γιατί συνεχώ επιμελώ τα αποκρύπτει. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα, πώ γίνεται η χρήση αυτού του ταμείου του κράτου, Η χρήση γίνεται και πρέπει να γίνεται. Με σύνεση. Και για τον εξή απλό λόγο, όταν παίρνουμε μέτρα αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, όλοι καταλαβαίνουν ότι τα έσοδα του κράτου μειώνονται απότομα. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνε του κράτου αυξάνονται επίση απότομα όταν παίρνουμε μέτρα στήριξη τη ελληνική οικονομία. Είτε αυτό αφορά τη χορήγηση 800 ευρώ σε εργαζόμενου που πλήττονται, είτε αφορά επιδότηση επιτοκίου σε επιχειρήσει που πρέπει να έχουν να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα, είτε μιλάμε για τη στήριξη μακροχρόνια ανέργων, όπω σα προανέφερα, είτε μιλάμε για ειδικά προγράμματα κατάρτιση. Όταν λοιπόν φθίνουν τα έσοδα και αυξάνουν οι δαπάνε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Ταμείο του Κράτου πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη που έχουμε κερδίσει με κόπο, ώστε όλοι να είναι σίγουροι ότι το κράτο θα τηρεί τι υποχρεώσει του. Εμεί τι κάναμε επιπλέον, χτίζοντα πάνω στις δυσίες των Ελλήνων και πάνω στην εμπιστοσύνη που έχει αποκατασταθεί για την ελληνική οικονομία, έχουμε προσφύγει στις αγορές από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα τέσσερις φορές συνολικά. Έχουμε αντλήσει ποσά 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις αγορές και έχουμε αποπληρώσει και άλλα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο Διεθνές Μουσματικό Ταμείο, δηλαδή το πιο ακριβό μέρος του χρέους της χώρας μας προς το ΔΝΤ Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν είχαμε χρησιμοποιήσει χωρί προσφυγή στι αγορέ και χωρί χρήση των πρωτογενών πλεονασμάτων μα στην απομείωση του υποτιθέμενου πρώτου ορόφου, τότε αυτό θα είχε χάσει τη σημασία του και δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια εγγύηση που όλοι καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί η ύπαρξη υψηλών αποθεμάτων, υψηλών ταμιακών διαθεσίμων προ τι αγορέ ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποπληρώσει τι υποχρεώσει τη. Τι μένει από όλη αυτή τη συζήτηση, μένει η σοβαρότητα την οποία πρέπει να δείχνουμε, η υπευθυνότητα που πρέπει να δείχνουμε απέναντι στους πολίτες. Και έτσι αναδεικνύεται και η ελαφρότητα προτάσεων οι οποίες είχαν να κάνουν με τη χρήση άμεσα όλων των ταμιακών διαθεσίμων της χώρας τώρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η υστέρηση των εσόδων, ούτε η αύξηση των δαπανών, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας θα παραμείνουν εκεί που πρέπει, στο επίπεδο που πρέπει, ώστε να συνεχώ να εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη η οποία είναι απαραίτητη στην πορεία τη ελληνική οικονομία. Εμεί αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με σύνεση και υπευθυνότητα. Ο κύριος